Φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη τιμή που μέσα σε μια μέρα, και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά σήμερα γίνεται και μια θαυμάσια διημερίδα για την Αθήνα μας, για τη Μητροπολιτική Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, και έτσι δυστυχώς αυτά τα δύο πράγματα έπρεπε να τα παρακολουθήσω και τα δύο για λίγο. Δυστυχώς για λίγο. Ο κύριος Πόνα έβαλε ψηλά τον πήχη και έτσι θα με αναγκάσει να μιλήσω όχι εθιμοτυπικά, αλλά επί της ουσίας. Γιατί τα σκουπίδια, αυτό το χρυσορυχείο που έχουμε στα χέρια μας και θα αποτελούσε πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας μας, δυστυχώς ερχόμαστε συχνά να το αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα. Γιατί δεν είναι πρόβλημα τα σκουπίδια. Αυτό είναι πρόβλημα, θα ήταν αυτό που λέμε στην θερμοδυναμική, η εντροπία. Το τι είναι ανακατεμένο. Ένα προς ένα τα αντικείμενα που είναι μέσα από τα σκουπίδια είναι ένας πλούτος. Ένας πλούτος που το έχω πληρώσει καταρχάς ως καταναλωτές. Ένας πλούτος που έχει μέσα διπλή αξία. Πρώτα απ' όλα έχει την αξία της πρώτης ύλης. Που ξέρετε πάρα πολύ καλά πια ότι το παραμύθι των απεριόριστων πρώτων υλών και της απεριόριστης αέναης ανάπτυξης έχει τερματίσει. Δεύτερον, έχει προστιθέμενη αξία εργασίας. Κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν για να φτιάξουν αυτό το αντικείμενο και φυσικά κάποια αντικείμενα δεν γίνεται να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε ξανά στη μορφή τους, άρα θα τα ξαναεπαναφέρουμε ως πρώτη ύλη. Κάποια όμως άλλα, και εδώ πέρα είναι η επανάχρηση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, να διαφυλάξουμε δηλαδή την προστιθέμενη αξία. Δυστυχώς η οικονομία μας τα τελευταία 50 χρόνια δεν θέλησε να δει αυτή την αξία για αυτό το πλούτο. Και δεν τη θέλησε γιατί στεκόταν σε αυτή τη μοναταραστική λογική του ΑΕΠ. Γιατί να έχω ένα αυτοκίνητο παλιάς τεχνολογίας, θυμόσαστε εκείνα που δεν χαλάγανε ποτέ και συνέχεια τα ξαναφτιάχναμε, και να μην δώσω θέση εργασίας να φτιάξω ένα αυτοκίνητο χρήσεως 5 ετών που θα το πετάξω σε κάποια σκουπίδια. Θα θυμόσαστε και στις ταινίες αυτά τα στιβαγμένα ερείπια, για να φτιάξω ένα άλλο. Γιατί αυτή ήταν η λογική της οικονομίας. Μια λογική που δεν ήταν η λογική της παλαιάς οικονομίας. Σήμερα λοιπόν βρεθήκαμε μπροστά σε ένα πρόβλημα που εμείς ήδη δημιουργήσαμε ως οικονομία και όχι ως πολιτισμός. Και θέλω να το λύσουμε. Δεν θα σας κουράσω, γιατί νομίζω ότι θα σας πω είναι αρκετά θαυμάσια. Απλώς θα αναφέρω ποιοι είναι οι σύμμαχοί μας σε αυτή τη μάχη. Πρώτα απ' όλα ακούω συχνά ότι οι Έλληνες είναι κομμουνιάδες, οι Έλληνες είναι αδιάφοροι, οι Έλληνες είναι αυτούλιδες. Έχει ο νεοέλληνας τέτοια χαρακτηριστικά. Αλλά να θυμίσω ότι μας το έχουν πει οι Ιρλανδοί πράσινοι, ότι όταν πήγε η πρώτη πρόσκοπη της ανακύκλωσης στην Ιρλανδία, τους λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι οι Ιρλανδοί είναι κάπως σαν εμάς. Και εκεί είναι λίγο έτσι, λίγο αυτούλιδες, λίγο γλεντζέντες, λίγο αδιάφοροι κτλ. Και όμως η Ιρλανδία είχε ταχύτατη ανάπτυξη. Γιατί πρώτα απ' όλα υπήρξε πολιτική βούληση, που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, και δεύτερον και σπουδαιότερο γιατί υπήρχε τεχνογνωσία. Πήγανε γρήγορα γιατί δεν ανακάλυψαν την Αμερική. Ήδη είχαν άλλα παραδείγματα άλλων λαών που είχαν δοκιμάσει, είχαν κάνει λάθη, είχαν βελτιώσει τις τεχνικές τους. Εδώ λοιπόν εμείς σήμερα έχουμε μια σπουδαία τεχνογνωσία από τους Ευρωπαίους εχθρούς μας, από τους Ευρωπαίους πολίτες μας. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ποιοι είναι άλλοι συμμαχοί μας? Οι γέροντες. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, σήμερα στην Ελλάδα είναι ζωντανοί άνθρωποι που έζησαν στο προηγούμενο καθεστώ του δεν πετάμε τίποτα. Και πρόπερσι είχα παρακολουθήσει μια αντίστοιχη μερίδα, χωρίς επιστήμονες, από τη Μονή στη Σαντορίνη του προφήτη Ηλία, που κάνει διάφορες εκδηλώσεις κοινωνικές. Και μίλησαν ηλικιωμένοι άνθρωποι και μείναν άναυροι. Η εμπειρία τους στο δεν πετάμε τίποτα, οι κοινωνίες στο αξιοποιούμε τα πάντα, και συγγνώμη, ακόμα και τα τελευταία απόδειτα τα τρώει ο χείρος, για να μιλήσω και με τη σαντορινιά έκφραση, είναι ζωντανή σήμερα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν. Είναι οι παππούδες και οι γιάδες του παιδιού μας. Και την έχουν αυτή την τεχνογνωσία. Αυτοί λοιπόν είναι οι πρώτοι αποδέκτες που, εάν πάρουν το μήνυμα από την πολιτεία, θα τους έχουμε μπροστά μας μαζί μας. Ποιοι είναι οι άλλοι συμμαχοί μας? Τα παιδιά. Στο πείραμα που γίνεται στην Τίνο σήμερα, που κατάφεραν
και μάζεψαν σε ένα ψεχόμενο ρεκόρ και με ελάχιστα κόστη σε πράσινα σημεία καθαρό αλουμίνιο, καθαρό χαρτί, καθαρό και πάει κατευθείαν στον διαφορό. Οι πρώτοι συμπαραστάτες δεν ήταν η κοινωνία που χάσει το γελούσιο, ήταν τα παιδιά. Τα παιδιά γιατί? Γιατί τα παιδιά ήταν ένα χρόνο Χατζηλίκη, τόσο απλά. Τα παιδιά στα σχολεία, και όχι μόνο για το Χατζηλίκη, αλλά και για την ελληνική, γεμίζουν το σπίτι με σακούλες με καπάκι. Είναι εκπληκτικό τα καπάκια. Αν βρίσκα κάτω κέρματα, θα είχαν λιγότερο σε ενδιαφέρον. Έχω εντυπωσιαστεί πως τα παιδιά μαζεύουν καπάκια. Και πόσες σακούλες καπάκια πηγαίνουν στα σχολεία. Γιατί? Γιατί είναι τα αναπηρικά καροτσάκια. Μία καπάκια που είναι πάρα πολύ έξυπνη για ένα πλαστικό το οποίο είναι αρκετά ακριβό και πολύ δύσκολο να συλλεγεί. Άρα λοιπόν τα παιδιά σπάσαν την εντροπία για να μαζέψουν καπάκια για αναπηρικά καροτσάκια. Τα παιδιά στην Τίνο αυτή τη στιγμή ήταν οι πρώτοι συμπαραστάτες. Για να μην Χατζηλίκη. Πρέπει να εστιάσουμε επίσης σε μια άλλη μερίδα τους μεγάλους καταναλωτές. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο για ένα Υπουργείο, σαν το δικό μας Υπουργείο, που είναι πολύ πίσω, ομολογώ, να κάνει την ανακύκλωση στα υλικά που χρησιμοποιεί, να πάψει να χρησιμοποιεί μπουκάλια. Χαίρομαι πάρα πολύ που έρχομαι σε ένα συνέδριο που είναι εδώ να γιάνει το ποτήρι με νερό μέσα στην υγειά σας. Και έχω βαρεθεί να πηγαίνω σε συνέδρια να τσακώνω με τους οργανωτές. Δεν θέλω πλαστικά μπουκάλια κάπου στο τραπέζι μου. Έτσι, άρα οι μεγάλοι καταναλωτές είναι εκείνοι οι οποίοι τους συμφέρει να σου φέρουν τα μπουκάλια της εβδομάδας τους ή της ημέρας τους. Είναι πιο δύσκολο για ποιους? Για το μεσαίο καταναλωτή, το μεσήλικα. Αυτός που γεννήθηκε σε αυτό το σύστημα και πρέπει να αλλάξει. Είναι πιο δύσκολο για ποιους? Για τους δημάρχους. Το ανέφερε και ο Σπόναρ. Γιατί? Όχι γιατί ο δήμαρχος δεν ξέρει. Απλά γιατί ο δήμαρχος έχει πολλές προτεραιότητες που τον παίρνουν καπάκι. Πρέπει να βοηθήσουν τον δήμαρχο. Δεν είναι εχθρός μας, αλλά δυστυχώς, και εδώ πέρα το κόστος έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα ήταν λίγο ξαφνικό βέβαια το να έρθουμε σε ένα έσνα και να πούμε: κοίτα, δεις δημάρχε, σε 6 μήνες θα πληρώνεις 5 φορές πάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή τόσο μας κοστίζεις ως στρατηγικό σχεδιασμός. Θα το πνίξουμε και θα το σκοτώσουμε και δεν θα το δεχτεί, δεν θα το δεχτεί η κοινωνία. Αλλά το κάνουμε τμηματικά. Θα πούμε: δημάρχε, στην επόμενη τετραετία θα αυξάνεται. Άρα σε συμφέρει να κάνει ανακύκλωση, γιατί αλλιώς έχει πρόβλημα. Με τέτοιες στρατηγικές λοιπόν, αν πάψουμε να βλέπουμε το απόρριμα σαν απόρριμα, αλλά το βλέπουμε σαν περιουσιακό μας στοιχείο, νομίζω πάμε πάρα πολύ γρήγορα μπροστά. Καλή επιτυχία στις εργασίες, να είστε καλά.